Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ αγαπημένη συνταγή που πάνω κάτω όλοι την ξέρουμε. Θα κάνουμε πατάτες τηγανιτές. Πάρα πολύ νόστιμες. Με τον, ας το πούμε, λίγο δικό μου τρόπο. Λοιπόν, θα πάρουμε τις πατάτες και θα τις κόψουμε σε κύβους των 2 εκατοστών. Περίπου αυτό εδώ το μέγεθος, όπως παρατηρήσατε, μαζί με τη φλούδα. Η διαφορά με τις κλασικές πατάτες είναι ότι αυτές, αντί να τις τηγανίσουμε κατευθείαν σε λάδι, θα τις προβράσουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τηγανίζουμε κατευθείαν τις πατάτες, αλλά τις βράζουμε πρώτα? Υπάρχει μία απάντηση. Όταν βράζουμε τις πατάτες, μπαίνει μέσα νερό. Το νερό τις μαλακώνει. Όταν λοιπόν τις βγάλουμε και τις τηγανίσουμε, όπως θα κάνουμε στη συνέχεια στο λάδι, τότε το λάδι μένει στην επιφάνεια, γίνεται τραγανή πατάτα και δεν απορροφά πάρα πολύ λάδι, όπως αυτό που απορροφούν οι κλασικές τηγανιτές πατάτες. Αυτό θα παίξει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην υφή τους, αλλά και στην νοστιμιά τους. Έχουμε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και βάζουμε τις πατάτες μέσα. Βάζουμε αλάτι. Υπολογίστε ότι η κάθε πρέζα, δηλαδή τα τρία δάχτυλα όσο πιάνουν, είναι περίπου ένα γραμμάριο. Εμείς βάζουμε περίπου τρεις και ανάβουμε το μάτι. Θα τις αφήσουμε να βράσουν περίπου 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βράζει το νερό. Μέχρι να βράσουν οι πατάτες, εγώ θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο τις έχουμε κόψει έτσι. Κόβοντας τετράγωνες πατάτες, σχηματίζουν μύτες. Αυτές οι μύτες, μόλις τηγανιστούν, θα γίνουν πιο τραγανές. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος που θα το δούμε σε λίγο. Πώς να δημιουργήσουμε επιφάνεια στην πατάτα, ώστε όταν τηγανιστούν να γίνουν ακόμα πιο τραγανές. Να δημιουργήσουμε μια πολύ ωραία και τραγανή επιφάνεια. 10 λοιπόν με 15 περίπου λεπτά βρασμού στην πατάτα. Πάμε να τις βγάλουμε. Πολύ προσεκτικά τις βγάζουμε σε ένα μπολ, χωρίς να σπάσουμε. Μόλις λοιπόν τις αφαιρέσουμε από το βραστό νερό, τις αφήνουμε για λίγο να εξατμιστεί η υγρασία. Όπως είναι ζεστές οι πατάτες, να τις ανακατέψουμε μέσα στο μπολ, κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε λίγο να αρχίσουν να σπάνε, δηλαδή να αλλάζει η επιφάνειά τους. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι που θα κάνει και τη διαφορά. Θα γίνουν πολύ πιο τραγανές στο τηγάνισμα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να σπάσει περιμετρικά η πατάτα και να μας βγάλει αυτούς τους κόκκους, δηλαδή το άμυλο που έχει βγει έξω από την πατάτα. Αυτό είναι που θα μας κάνει και τη διαφορά. Η επόμενη κίνηση, αφού κάναμε και αυτό το βήμα, είναι να βάλουμε τις πατάτες σε κρύο λάδι. Ο λόγος λοιπόν που ξεκινάμε βράζοντας πατάτες σε κρύο λάδι είναι ότι εξατμίζει το νερό που έχει ήδη αποθηκεύσει η πατάτα από τον πρώτο βρασμό, δηλαδή μέσα στο νερό, το ποσάρισμα έτσι όπως το λέμε. Με αυτόν τον τρόπο εξατμίζεται το νερό και σιγά σιγά αφυδατώνεται τηγανίζοντας το εξωτερικό της πατάτας με αποτέλεσμα να γίνει τραγανή απ' έξω και μαλακιά μέσα. Μετά από 5 λεπτά θα παρατηρήσουμε ότι το καπάκι έχει γεμίσει υδρατούς. Σε αυτή την περίπτωση ξεσκεπάζουμε πολύ γρήγορα και απότομα, έτσι, και σκουπίζουμε τους υδρατούς. Δηλαδή όλο το νερό το οποίο έχει εξατμιστεί από τις πατάτες. Και ξανασκεπάζουμε. Περίπου στο 1 τρίτο του χρόνου που θα χρειαστεί για να τηγανιστούν οι πατάτες, ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα φρέσκα βότανα, όπως θυμάρι και φρέσκια ρίγανη. Αυτά θα μας δώσουν μια ιδιαίτερη γεύση. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει λίγο να ανακατέψουμε τις πατάτες. Αυτό το κάνουμε γιατί οι πατάτες, λόγω βάρους, πηγαίνουν και κουμπάνε πάνω στον πάτο της κατσαρόλας. Ο συνολικός χρόνος τηγανίσματος είναι περίπου 20 λεπτά. Στα 20 λεπτά, τρεις φορές περίπου ανοίγουμε το καπάκι και σκουπίζουμε τους υδρατμούς. Μετά από 15 λεπτά, θα πρέπει να ξεσκεπάσουμε την κατσαρόλα από το καπάκι και να αφήσουμε τις πατάτες για ακόμα 5 λεπτά χωρίς καπάκι. Παίρνουμε μία μπασίνα με ένα κομμάτι χαρτί μέσα. Αυτό θα το χρειαστούμε για να τραβήξει όλο το περίσσιο λάδι από την πατάτα μόλις τη βγάλουμε από το τηγάνι. Η τελευταία μας κίνηση είναι να τις σαλατίσουμε. Αυτές εδώ, λοιπόν, είναι οι απόλυτες τηγανιτές πατάτες για εμένα. Και για του λόγου το αληθές, θα δείτε πόσο τραγανές είναι όταν θα σπάσετε μία και ακούσετε τον ήχο.